Τι θέλει μωρό το μαλάκα πάλι. Γεια σας παιδάκια. Σήμερα θα σας πω για ένα θέμα που με ανέφεραν στο γυμναστήριο. Λοιπόν, για το αν πρέπει να κάνουμε, ποια είναι η καλύτερη ώρα για να κάνουμε προπόνηση μέσα στην ημέρα. Είναι πρωί, είναι απόγευμα, μεσημέρι, βράδυ. Λοιπόν, οι έρευνες μας έχουν δείξει ότι κάποιες καινούργιες έρευνες κτλ. Ότι το καλύτερο είναι να είσαι 4 έως 8 ώρες ξύπνιος. Δηλαδή να έχεις ξυπνήσει από 4 έως 8 ώρες και μετά να κάνεις προπόνηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι για κάποιον που ξυπνάει 9 η ώρα το πρωί, καλά είναι να κάνει από τις 1 έως τις 4 περίπου, να έχουν περάσει αυτές οι ώρες, οι 4 έως 8 ώρες, και μετά να κάνει προπόνηση. Δηλαδή, αν ξυπνάς στις 9, να μην κάνεις πριν τις 12 η ώρα, ας πούμε, προπόνηση. Για μένα προσωπικά η καλύτερη ώρα είναι τώρα. Και όταν λέω τώρα, τι εννοώ? Εννοώ ότι όποτε μπορείς να βολέψεις το πρόγραμμά σου την προπόνηση, με απλά λόγια ότι αν εγώ στο πρόγραμμά μου μπορώ να τη βολέψω 10 η ώρα το πρωί, θα πάω 10 η ώρα το πρωί. Αν μπορώ να τη βολέψω 10 η ώρα το βράδυ, θα πάω 10 η ώρα το βράδυ. Αλλά τι γίνεται? Εάν θέλω να κάνω πρωινή προπόνηση, θα πρέπει να κοιτάξω έτσι ώστε τουλάχιστον από βραδύς ο οργανισμός μου να είναι γεμάτος. Δηλαδή μου ανέφερε ένας ότι στο γυμναστήριο ότι το πρωί είναι με ένα γεύμα και δεν προλαβαίνει να έχει ενέργεια τόσο και τα λοιπά, όλα είναι μούφες. Αυτά δεν θέλω να ακούω, μούφες. Οπότε σημαίνει, του εξήγησα ότι το σώμα δεν παίρνει μόνο το γεύμα πριν για ενέργεια, έχει ήδη ενέργεια από πιο μπροστά, από τις προηγούμενες ημέρες. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει επί τόπου την ίδια ενέργεια με το που θα καταναλωθεί σε 1-2 ώρες που κάνεις εσύ για να φας. Απλά τρώγοντας και 1-2 ώρες πριν, έχεις γεμάτες πλήρως τις αποθήκες σου. Τώρα, αν θέλεις να κάνεις πρωί προπόνηση, το καλύτερο είναι και από βραδύς να έχεις ένα καλό γεύμα. Αν θέλεις να κάνεις το μεσημέρι προπόνηση, σίγουρα θα πρέπει να φροντίσεις έτσι ώστε να έχεις 2 γεύματα μέσα στην ημέρα, έστω 2 γεύματα, ένα πρωινό και ένα μεσημεριανό, ας πούμε. Αν θες να κάνεις από το απόγευμα και μετά, θα πρέπει να έχεις σίγουρα 3 γεύματα. Απλά τι γίνεται? Όταν έχεις πρωινή προπόνηση, έχεις πιο πολλά γεύματα μέσα στην ημέρα, άρα πιο εύκολα αναρρώνει το σώμα μετά, διότι παίρνει πιο πολλά γεύματα. Βέβαια, εντάξει, αυτό τώρα είναι ψηλά, πολύ ψηλά γράμματα, δεν μας ενδιαφέρει. Οπότε καταλήγουμε ότι καλύτερη ώρα για προπόνηση είναι όταν σε βολεύεις το πρόγραμμά σου. Και όχι το τι λένε διάφορες χαζομάρες δεξιά-αριστερά, αν πρέπει να παίρνω ένα γεύμα ή 10 γεύματα πριν την προπόνηση, δεν έχει καμία σημασία. Άμα έχεις τις κατάλληλες θερμίδες στις προηγούμενες ημέρες, στα προηγούμενα 24 ώρα, διότι άμα έχετε παρατηρήσει, όταν αν ξεκινήσω εγώ και ρίξω 1-2-3 ημέρες πολύ τις θερμίδες μου, τις πρώτες 1-2 μέρες δεν θα καταλάβω κάτι, διότι ο οργανισμός έχει ακόμα μέσα ενέργεια αποθηκευμένη. Μετά τη δεύτερη-τρίτη μέρα θα καταλάβω πτώση της ενέργειας, γιατί θα αδειάσουν όλα τα γλυκόγόνα μου και μετά. Αυτό ήθελα να συζητήσουμε για σήμερα. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Οπότε, αν έχετε κανένα θέμα, κάντε subscribe στο κανάλι, like και τα λοιπά. Αν έχετε κάποια ερώτηση, στείλτε μου ή σε προσωπικό μήνυμα σε οποιοδήποτε λογαριασμό ή στο YouTube ή οπουδήποτε. Και εγώ θα τα πατάω με βιντεάκια. Τα λέμε, γεια σας.